Είναι το 8ο μάθημα για το σεμινάριο σχέσεις ανδρών γυναικών. Και θα συζητήσουμε σήμερα 12 βήματα προς σχέσεις συνδυτής αγάπης. Αρκετά από τα βήματα αυτά, οι αποφάσεις αυτές, είναι παρμένα από την εργασία του Gay και Catherine Hendricks, ένα ζευγάρι στην Αμερική, που κάνει σεμινάρια για ζευγάρια στην προσπάθεια να δημιουργήσουν αρμονικές σχέσεις. Και έχουν αρκετά βιβλία. Κοιτάξτε σελίδα 25. Δεν είναι ακριβώς όπως το έχουν αυτοί. Το έχω διαμορφώσει εγώ με τρόπο που ταιριάζει και με μένα και με την αρμονική ζωή, αλλά η βάση είναι από εκεί. Σελίδα 25 στα χαρτιά σας. Και είναι 12 αποφάσεις. Είναι 12 αποφάσεις που θα χρειαστεί να κάνει κάποιος αν θέλει να συμμετέχει σε μία σχέση συνετής αγάπης. Η πρώτη απόφαση είναι: αποφασίζω συνειδητά να είμαι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτός μαζί σου και να απελευθερωθώ από οτιδήποτε εμποδίζει την ενότητά μας. Δηλαδή, το βαθμό που ο κάθε άνθρωπος μπορεί να νιώθει στενά συνδεδεμένα με έναν άλλο άνθρωπο θα εξαιτιέται επάνω στις επιφυλάξεις και φόβους ή έλλειψη επιφυλάξεις και φόβους που έχει. Συνήθως άνθρωποι κρατάνε ένα κομμάτι του εαυτού τους έξω από μία σχέση. Δεν μοιράζονται κάποια κομμάτια του εαυτού τους, δεν νιώθουν πάντα ενότητα με τον άλλο άνθρωπο. Θέλω να διατηρήσουν ένα βαθμό ξεχωριστότητας. Εδώ είναι μια μεγάλη πρόκληση και για την σχέση αλλά και για την πνευματική μας εξέλιξη. Ότι μπορώ σε μια σχέση όποτε βλέπω ότι απομονώνομαι, ότι έχω μέσα μου αισθήματα ξεχωριστότητας, να κάνω την συνειδητή απόφαση να απελευθερωθώ από αυτά. Παραδείγματος χάρη, αν έχω στενοχωρηθεί με κάτι που έχει κάνει ο άλλος και έχω απομονωθεί συναισθηματικά, να μπορώ αυτή τη στιγμή να λέω εντάξει, δεν το θέλω αυτό, βάζω το εγώ μου πλάι και αποφασίζω να καλλιεργώ ενότητα ακόμα αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον τη στιγμή που συνειδητοποιώ ότι έχω δημιουργήσει μία απομόνηση μέσα μου, δεν βιώνω ενότητα με τον άλλο άνθρωπο. Τώρα αυτό είναι μια ισορροπία, γιατί θα δούμε αργότερα μια άλλη απόφαση. Η απόφαση να μπορούμε να είμαστε και ανεξάρτητοι. Αυτή η ισορροπία είναι μια πολύ ευαίσθητη ισορροπία. Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να νιώθουν ενότητα, στενά συνδεδεμένα με τον άλλον, και εύκολα νιώθουν ανεξάρτητοι. Και άλλοι που νιώθουν στενά συνδεδεμένα, αλλά που δηλαδή, μπορεί μερικές φορές κάποιος να νιώθει στενά συνδεδεμένα και δυσκολεύεται με την ανεξαρτησία. Και άλλοι άνθρωποι το αντίθετο, νιώθουν εύκολα εξάρτηση, αλλά δυσκολεύονται με την ενότητα. Ο τέλειος συνδυασμός είναι ότι μπορώ και τα δύο. Ότι μπορώ να νιώθω απόλυτη ενότητα με τον άνθρωπο όταν είμαι μαζί του, ειλικρίνεια, αγάπη, να μοιράζομαι τα πάντα, αλλά συγχρόνως δεν είμαι εξαρτημένος στον άνθρωπο. Μπορώ να νιώθω καλά και μόνος μου. Και αυτό είναι, αν θέλετε, μία από τις προϋποθέσεις μιας σχέσης συνδετής αγάπης. Αν δεν μπορώ να νιώθω ενότητα, αν κρατάω κομμάτια του αυτού μου ξεχωριστά, ότι ο άλλος δεν έχει σχέση με μένα. Και για ποιο λόγο να κρατάω κάτι ξεχωριστά? Ουσιαστικά από το φόβο. Είναι ο φόβος που με εμποδίζει να βιώσω απόλυτη ενότητα και είναι ο φόβος που με κάνει να νιώθω ανεξαρτησία.
ότι και στις δύο περιπτώσεις είναι φόβος. Θα ξέρω ότι δεν έχω κανένα φόβο όταν μπορώ να μοιραστώ όλο τον εαυτό μου με έναν άλλο άνθρωπο και όταν μπορώ να είμαι καλά και χωρίς τον άνθρωπο αυτό. Μπορεί να φαίνεται περίεργο αυτό, αλλά αν το σκεφτείτε θα δείτε ότι αληθεύει. Όταν βλέπουμε ότι νιώθουμε ξεχωριστότητα και όχι ενότητα, μπορούμε να εφαρμόσουμε EFT, μέθοδο Σεντόνα, ακούγοντας την καρδιά και να διαλύσουμε το αίσθημα της ξεχωριστότητας ή της απομάκρυνσης από τον άλλο άνθρωπο. Και καταλαβαίνουμε πώς επιδράει αυτό πάνω στον. Όλοι μας έχουμε βιώσει στιγμές που και εμείς νιώθουμε αποξένωση και ο άλλος το νιώθει και πώς νιώθουμε αυτές τις στιγμές, ότι δεν βιώνουμε ευτυχία και ομορφιά αυτές τις στιγμές. Η δεύτερη απόφαση, αποφασίζω συνδετά να αφοσιωθώ στην προσωπική μου ανάπτυξη και πνευματική μου εξέλιξη. Τώρα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ λίγοι άνθρωποι θα σκεφτούν ότι αυτό πρέπει να μπει σαν λίστα αποφάσεων σε μια συνειδητή σχέση. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όμως, και όπως έχουμε πει από την αρχή του σωρά, ότι η σχέση είναι μέσον εξέλιξης. Και ότι ο πότερος σκοπός όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, η σχέση, η εργασία, η διασκέδαση, τα πάντα, είναι η εξέλιξη της ψυχής. Ότι αν μέσα στην σχέση θυσιάσω την πνευματική μου ανάπτυξη, κάποια στιγμή αυτό θα έρθει σε σύγκρουση με την σχέση. Δεν θα μπορεί αυτή η σχέση να επιβιώσει αν εγώ νιώθω ότι δεν μπορώ να αφοσιωθώ επίσης σε αυτή τη σχέση με την ανάγκη μου για πνευματική εξέλιξη. Η σχέση χρειάζεται να ενισχύει την εξέλιξή μας. Χρειάζεται να μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Να μπορώ σε μια σχέση να έχω όλη την αφοσίωση που χρειάζομαι να έχω προς τον σύντροφό μου, αλλά συγχρόνως να έχω το περιθώριο να είμαι αφοσιωμένος στην πνευματική μου εξέλιξη. Το ένα να μην λειτουργεί εις βάρος του άλλου. Υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν την σχέση να τους παρασύρουν από κάθε πνευματική προσπάθεια. Άλλοι άνθρωποι που δίνουν υπερβολική σημασία σε μερικές τεχνικές ή δραστηριότητες που τους χαλάει την σχέση και δεν μπορούν να αφοσιωθούν στην σχέση. Ότι θέλει μια ισορροπία εδώ και να μπορεί ο καθένας να έχει την ελευθερία σε αυτή την σχέση να αφοσιώνεται στην προσωπική του ανάπτυξη. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι οποιοδήποτε σχέση συνετής αγάπης. Η επόμενη απόφαση είναι ότι αποφασίζω συνδετά να λέω όλη την αλήθεια σε κάθε περίπτωση. Τώρα, αυτό είναι ίσως δύσκολο. Γιατί έχουμε πολλούς φόβους γύρω από την αλήθεια και γύρω από τις συνέπειες που μπορεί να δημιουργηθούν σε οποιαδήποτε σχέση αν λέμε όλη την αλήθεια. Πώς πραγματικά νιώθουμε, πώς σκεφτόμαστε, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Αλλά αν το σκεφτείτε θα δείτε ότι είναι μια βασική προϋπόθεση για μια σχέση αγάπης. Δεν μπορεί να υπάρχει μια σχέση πραγματικής αγάπης αν δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Αν δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια, ουσιαστικά δεν υπάρχει σχέση, γιατί ο άλλος δεν έχει σχέση με μένα. Έχει σχέση μόνο με αυτό που παρουσιάζω. Τώρα τι θέλω, να έχω κάποιον που θέλει να είναι μαζί μου για αυτό που παρουσιάζω ή για αυτό που είμαι. Όταν δεν εκφράζω την αλήθεια, έχει σχέση με αυτό που παρουσιάζω και όχι με μένα. Αν φοβάμαι να χάσω την αγάπη του άλλου, αν λέω όλη την αλήθεια, τότε δεν έχει σχέση με μένα, έχει σχέση με κάτι που παρουσιάζω εγώ. Και αυτό είναι ίσως μία από τις μεγάλες προκλήσεις των σχέσεων, να μπορώ να είμαι ο εαυτός μου. Και είναι ίσως ένα από τους λόγους που μερικοί άνθρωποι αποφεύγουν σχέσεις, γιατί δεν μπορούν να είναι ο εαυτός τους στις σχέσεις. Χάνουν τον εαυτό τους. Χάνουν το τι πραγματικά χρειάζονται και θέλουν
παρεσύρονται από τις ανάγκες του άλλου, καταπιέζουν τον εαυτό τους σε μία σχέση. Ότι είναι βασικό σε μία σχέση συνειδητής αγάπης να μπορώ να λέω όλη την αλήθεια, να μοιραστώ το πραγματικό μου αυτό με τον άλλο, που σημαίνει τους φόβους μου, το θυμό μου, το άγχος μου, την αγάπη μου, το θαυμασμό μου, την ευγνωμοσύνη μου, δηλαδή όλα το κομμάτι του αυτού μου να μπορώ να τα μοιραστώ με τον άλλο. Μερικά συμπτώματα ότι ίσως δεν είμαστε εντελώς ειλικρινείς είναι όταν αρχίζουμε να έχουμε εντάσεις, ειδικά στο λαιμό, στο σαγόνι, στο στήθος ή στην κοιλιά, που μπορεί να αντιπροσωπεύει ανέκφραστα συναισθήματα ή έννοιες ή κομμάτια του αυτού μας. Είναι κάτι που βλέπουμε πολύ συχνά όταν δουλεύουμε με τους ανθρώπους, ότι νιώθω ένα κόμπο στο λαιμό, νιώθω ένα σφίξιμο στο στόμα μου. Και καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχουν κάποια ανέκφραστα συναισθήματα ή ανέκφραστες ανάγκες. Και ενθαρρύνουμε τον άνθρωπο να δοκιμάσει να εκφράσει αυτά που νιώθει μέσα του. Ότι αν βλέπουμε ότι μας ενοχλούν οι ερωτήσεις του άλλου, ότι τίνουμε να αποφεύγουμε τον άλλον, ότι χαιρόμαστε να απομακρυνόμαστε από τον άλλον, κάθεσαι νομίζω μπροστά από κάποιον. Συγγνώμη. Βλέπεις. Κάποιος. Είναι αόρατη. Ότι όλο αυτό μπορεί να μείνει ένδειξη ότι υπάρχουν κομμάτια του αυτού μου που δεν μοιράζομαι με τον άλλο. Η τέταρτη απόφαση. Αποφασίζω συνδετά να σε ενισχύω με κάθε τρόπο και να σε βοηθάω να εκφράζεις τον λανθάνον δυναμικό σου. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, όταν ένα ζευγάρι ο ένας ενισχύει τον άλλον. Δυστυχώς σήμερα όλο και πιο πολύ υπάρχει ανταγωνισμός. Για αξία, για ποιος έχει δίκιο, για έλεγχο. Οι γυναίκες πιο πολύ έχουν μάθει να ενισχύουν τον άντρα. Ο άντρας δεν έχει μάθει να ενισχύσει τη γυναίκα. Και χρειάζεται να μάθει αυτό. Γιατί πολλοί άντρες νιώθουν απειλή όταν η γυναίκα είναι πιο δυναμική, πιο επιτυχημένη, πιο έξυπνη μέσα στην ζωή. Και είναι πάρα πολύ ωραίο ο ένας να χαίρεται για τις επιτυχίες του άλλου, να εμψυχώνει τον άλλον, να ενθαρρύνει τον άλλον, να πει στον άλλον ότι ξέρω ότι μπορείς να το κάνεις, είμαι εδώ να σε βοηθήσω, μπορείς να το καταφέρεις. Άλλωστε και αυτό υπάρχουν οι σχέσεις, να υπάρχει άλλη συμπεράσταση, άλλη στήριξη σε μια σχέση. Τότε είναι βασικό μέρος μια σχέση συνθής αγάπης. Αν βλέπετε ότι δεν το κάνετε, αν βλέπετε ότι δεν εμψυχώνετε τον άλλον, δεν ενθαρρύνετε τον άλλον, κοιτάξτε γιατί, τι μπορεί να παίξει ρόλο εδώ, τι φοβάμαι με το να στηρίξω τον άλλον, να τον επιβραβεύω, να τον βοηθήσω να γίνει αυτό που μπορεί να γίνει μέσα στην ζωή του. Okay. Σκεφτείτε τις πιθανές αντιστάσεις προς αυτό, προς το να εμψυχώνω τον άλλο άνθρωπο. 5. Αποφασίζω συνδετά να αναλάβω 100% την ευθύνη για την πραγματικότητα που δημιουργώ μέσα από δικές μου ερμηνείες και προβολές. Εδώ ίσως είναι το πιο δύσκολο από όλα. Είναι πολύ πιο εύκολο και συνηθισμένο να νιώθουμε ότι ο άλλος φταίει για ό,τι νιώθουμε εμείς. Και να μην πάρουμε την ευθύνη για την πραγματικότητά μας και να θυμώνουμε με τον άλλον, να απογοητευτούμε με τον άλλον που δεν μας βοηθάει να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα που θέλουμε.
είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό ψυχολογικό και πνευματικό άλμα όταν ένας άνθρωπος μπορεί να καταφέρει αυτό το πράγμα και να συνειδητοποιήσει κάθε στιγμή ότι είμαι ο αποκλειστικός δημιουργός του εσωτερικού μου κόσμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ζητάμε μία συμπεριφορά από τον άλλον που χρειαζόμαστε, ότι δεν εκφράσουμε τις ανάγκες, ότι δεν διαπραγματευόμαστε αυστηρά και δυναμικά για αυτό που χρειαζόμαστε. Αλλά πάντα δεχόμαστε ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το εσωτερικό αποτέλεσμα οποιοδήποτε προσπάθειας. Πρώτο, σαν ψυχή στην εξέλιξη, έλκω συγκεκριμένες συμπεριφορές με το σύστημα πεπιθήσεων και προγραμματισμούς που έχω, με τις προηγούμενες μου πράξεις και με τις αποφάσεις που έχω κάνει σαν ψυχή στην εξέλιξη να μάθω συγκεκριμένα μαθήματα σε αυτή την ζωή. Με αυτούς τους τρεις παράγοντες έλκω συγκεκριμένες συμπεριφορές από τον σύντροφο και από κάθε άλλο άνθρωπο. Εκτός από αυτό, ερμηνεύω το κάθε γεγονός και συμπεριφορά με δικό μου τρόπο. Εκτός από αυτό, προβάλλω επάνω σε αυτό που γίνεται δική μου υποκειμενική ερμηνεία των πραγμάτων. Ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να ζητήσουμε αυτό που χρειαζόμαστε και να ζητήσουμε δυναμικά αυτό που χρειαζόμαστε. Αλλά χρειάζεται κάθε δευτερόλεπτο να πάρουμε την ευθύνη για τα δικά μας εσωτερικά αποτελέσματα. Μόνο εμείς δημιουργούμε πώς νιώθουμε. Ο άλλος είναι ένα ερέθισμα. Φανταστείτε όμως μία σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων που λειτουργούν έτσι, όπου ο καθένας παίρνει την ευθύνη για την πραγματικότητά του και δεν ρίχνει ποτέ την ευθύνη για αυτό που νιώθει στον άλλο άνθρωπο. Ζητάει αυτά που χρειάζεται από τον άλλον, διαπραγματεύεται για αυτό που θέλει, αλλά ποτέ δεν θεωρεί ότι ο άλλος είναι υπεύθυνος σε δική του πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια σχέση που δέχει πολύ περισσότερη αρμονία και αγάπη και όλα αυτά που είπαμε πριν, ότι νιώθω ενότητα με τον άλλον, ότι εμψυχώνω τον άλλον, ότι είμαι ειλικρινής με τον άλλον, θα είναι φυσικά πια. Γιατί ένα από τα κύρια πράγματα που μας εμποδίζουν είναι η κριτική του άλλου, η κατηγορία από τον άλλον που μας κάνει να νιώθουμε άδικοι, που μας κάνει να νιώθουμε απόρρεψη και που μας κόβει την διάθεση να νιώθουμε ενότητα, να εμψυχώνουμε. Ίσως είναι το πιο σημαντικό πράγμα όχι μόνο στις σχέσεις αλλά στην ζωή. Εγώ μπορώ να θυμάμαι ότι πριν από 31 χρόνια, ίσως περισσότερο, 36 χρόνια, όταν πρώτο άκουσα για την ιδέα αυτή, το πρώτο άκουσα από τα βιβλία του Σεθ, ότι εγώ δημιουργώ την πραγματικότητά μου. Και μπορώ να πω ότι είναι σαν να είχα δύο ζωές. Η ζωή μου πριν συνειδητοποίησα αυτό το πράγμα και η ζωή μου μετά από αυτό. Όχι ότι έπαψε ποτέ να νιώθω ότι κάποιος άλλος φταίει, αλλά πολύ σύντομα γύρισα όλο και πιο γρήγορα, όπου τώρα είναι θέμα λεπτών και δευτερόλεπτα, σε αυτή την αλήθεια. Πριν μπορεί να το χάσω για μέρες, για μήνες. Τώρα έχει γίνει ένα δεδομένο. Γιατί δημιουργώ αυτό? Για ποιο λόγο αποφάσισε να δημιουργήσω αυτή την συγκεκριμένη κατάσταση? Πώς μπορώ να αξιοποιήσω? Ποιο είναι το μάθημά μου? Τι χρειάζομαι να μάθω εδώ? Πώς μπορώ να ωφεληθώ πνευματικά από αυτό που έχω έλξει αυτή τη στιγμή και που δημιουργώ? Και πώς μπορώ να δημιουργήσω κάτι άλλο αν δεν μου αρέσει αυτό που δημιουργώ αυτή τη στιγμή? Είναι, αν θέλετε, αυτό που χωρίζει, θα έλεγα, τον πνευματικό άνθρωπο από το μη πνευματικό άνθρωπο ή τον όριμο άνθρωπο από το μη όριμο άνθρωπο. Ο μη όριμος άνθρωπος πάντα νιώθει ότι όλοι φταίνε.
Όλοι φταίνε για πώς είμαι εγώ, φταίνε που δεν είμαι καλά, φταίνε που η υγεία μου δεν είναι καλά, φταίνε για την ζωή μου, την δυστυχία μου. Είναι ένα μεγάλο βήμα στην ζωή. Προσέξτε όμως, το βήμα αυτό δεν λέει εγώ φταίω για την πραγματικότητά μου. Προσέξτε, λέει είμαι υπεύθυνος. Ένας λόγος που πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να πάρουν αυτή την ευθύνη, γιατί είναι ότι το ταυτίζουν με το λάθος, ότι εγώ φταίω, είμαι λάθος, έχω κάνει κάτι λάθος και δημιουργώ αυτή την πραγματικότητα. Αν δεν φταίω άλλος που με βόλευε τόσο χρόνο, ότι φταίει η μητέρα μου, φταίει ο πατέρας μου, φταίει ο σύντροφός μου, αν δεν φταίνε αυτοί, τότε πρέπει να φταίω εγώ, γιατί κάποιος πρέπει να φταίει. Αυτό είναι μια υποσυνείδητη αντίσταση προς να γίνει αυτό. Όταν καταλαβαίνω ότι δεν φταίει κανένας, δεν φταίνε οι άλλοι, δεν φταίω εγώ, απλώς είμαστε ψυχές στην εξέλιξη που δημιουργούμε καταστάσεις που εξυπηρετούν την εξέλιξή μας και είμαι σε μια διαδικασία εξέλιξης και αυτό μπορούσε να δημιουργήσω μέχρι τώρα με το σύστημα πεπαιθήσεων μου, αλλά τώρα μπορώ να δημιουργήσω κάτι άλλο, δεν είναι θέμα φταίξιμο. Δεν υπάρχει κανένα φταίξιμο. Υπάρχει μόνο δύο προσωπικότητες, δύο ψυχές που είναι σε μια διαδικασία εξέλιξης. Τότε είναι πολύ σημαντικό επίσης να απελευθερωθώ από την αντίληψη ότι κάποιος φταίει. Και αν δεν φταίει ο άλλος, άρα φταίω εγώ. Δεν φταίει κανένας. Ο άλλος κάνει το καλύτερο που μπορεί με τους προγραμματισμούς, τα παιδικά του βιώματα, με τις προσκολήσεις, με τους φόβους που έχει και εγώ κάνω το καλύτερο που μπορώ με τους φόβους, τους προγραμματισμούς και προσκολήσεις που έχω. Είμαστε δύο όντας σε εξέλιξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η επόμενη απόφαση. Και εδώ θέλετε μπορείτε να κοιτάξετε ιδιαίτερα πού τίνεται για την προηγούμενη απόφαση, πού τίνεται να μην παίρνετε ευθύνη. Μήπως δεν παίρνετε ευθύνη για τα συναισθήματα, μήπως δεν παίρνετε ευθύνη για τα οικονομικά ή για τα επαγγελματικά, μήπως δεν παίρνετε ευθύνη για την υγεία σας. Σε ποια κομμάτια της ζωής σας συνήθως δεν παίρνετε ευθύνη. Έκτη απόφαση. Αποφασίζω συνειδητά να είμαστε ευτυχισμένοι σε αυτή την σχέση. Υποσυνείδητα δημιουργούμε σχέσεις από ανάγκες για ασφάλεια, από ερωτικές ανάγκες, από ανάγκες αξίες, επιβεβαίωσης, από κοινωνικές ανάγκες. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι ο λόγος να δημιουργούμε μία σχέση είναι να είμαστε ευτυχισμένοι και ότι η απόφασή μας να είμαστε μαζί είναι να δούμε με ποιους, πόσους τρόπους μπορεί να είμαστε ευτυχισμένοι. Αποφασίζω να είμαι ευτυχισμένος μαζί σου, να περνάμε ευτυχισμένα. Τι μπορούμε να κάνουμε να είμαστε ευτυχισμένοι, τι να κάνουμε σήμερα για να βιώσουμε ευτυχία, δεν το σκέφτεται κανένας. Τι θα κάνουμε για να λύσουμε τα οικονομικά προβλήματα, τι θα κάνουμε για να λύσουμε τις ευθύνες μας. Πολύ λίγα επισκέφτονται τι θα κάνουμε σήμερα για να περάσουμε όμορφα. Ότι αποφασίζω συνειδητά να είμαι ευτυχισμένος σε αυτή την σχέση και να είμαστε ευτυχισμένοι. Που σημαίνει τι. Όταν οι ανάγκες μου δεν ικανοποιούνται, τις εκφράζω. Με ενδιαφέρει οι ανάγκες του άλλου να ικανοποιούνται. Με ενδιαφέρει τι χρειάζεται ο άλλος από μένα να νιώθει καλά. Εξηγώ στον άλλον τι χρειάζομαι εγώ από αυτόν να νιώθω καλά. Βρίσκομαι τρόπους, παιχνίδια, διασκέδαση, δραστηριότητες. Βρίσκομαι το κλειδί που βοηθάει τον έναν και τον άλλον να νιώθει καλά. Ότι γενικά το θεωρούμε σημαντικό. Θεωρούμε ότι η ευτυχία μας είναι κάτι σημαντικό και θέλουμε να καλλιεργήσουμε αυτό, να ασχοληθούμε
με την ευτυχία μας και να κάναμε πράγματα που μας κάνει ευτυχισμένους σε αυτή την σχέση. Αν έπρεπε να ζω 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο, με κάποιον με τον οποίο δεν έχω κάνει αυτή την απόφαση, τι θα γίνει με την υγεία μου, τι θα γίνει με την ζωή μου, αν δεν απολαμβάνω τον άνθρωπο με τον οποίο είμαι, τι σώη ζωή θα είναι αυτή. Αν είμαι σε πόλεμο με τον άνθρωπο αυτό, αν είμαι σε ανταγωνισμό, αν παίζω τα παιχνίδια του ποιος αξίζει, ποιος έχει δίκιο, τρομοκράτης, ανακριτής, θύμα, δεν αξίζω κάτι καλύτερο. Ο άλλος δεν αξίζει κάτι καλύτερο. Δηλαδή, η σχέση, μία συνδετή απόφαση, μία συνδετή σχέση αγάπης είναι ότι αποφασίζουμε ότι μία προτεραιότητα που έχουμε είναι να είμαστε ευτυχισμένοι και να συζητήσουμε αυτό το θέμα και να σκεφτείτε όλους τους τρόπους που μπορεί ένα ζευγάρι ή μία ομάδα ανθρώπων, μία ολόκληρη οικογένεια, δεν ισχύει μόνο για το ζευγάρι αλλά ισχύει για όλη την οικογένεια, να είμαστε ευτυχισμένοι. 7. Αποφασίζω συνδετά να μάθω να αγαπάω χωρίς όρους και εσένα και τον εαυτό μου. Τώρα αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση που χρειάζεται να είμαστε φωτισμένοι. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο. Αλλά μπορούμε να κάνουμε την απόφαση και μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις γνώσεις που έχουμε να προχωράμε προς την ολοκλήρωση της απόφασης αυτή, που σημαίνει τι. Κάθε φορά που βλέπω ότι δεν αγαπάω τον άλλον ή δεν αγαπάω τον εαυτό μου, πρώτο να αναλύω ποιο είναι το εμπόδιο, ποια πεποίθηση αυτή τη στιγμή, ποιο φόβο ή ποια λαθασμένη αντίληψη με κάνει να μην μπορώ να αγαπάω τον άλλον αυτή τη στιγμή ή να αγαπάω τον εαυτό μου. Και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές τις φορές θα είναι ότι δυσκολεύομαι να αγαπάω τον άλλον επειδή η αγάπη μου για μένα και η αποδοχή μου για μένα δεν είναι σταθερή και η συμπεριφορά του άλλου μου δημιουργεί αμφιβολίες για μένα, νιώθω ότι χάνω την αξία μου. Αν θα μπορούσα να σταθεροποιήσω το αίσθημα της αξίας μου, θα έχανα την αγάπη μου για τον άλλον πολύ λιγότερο. Ότι εντοπίζω την πεποίθηση, το προγραμματισμό και μετά κάνουμε μία μετατροπή. Εφαρμόζουμε EFT, ακούγοντας την καρδιά, μέθοδος εντόνα ή απλώς φέρνω την άλλη πεποίθηση, την σωστή πεποίθηση στο νου μου, απελευθερώνομαι από το φόβο μου και ξανά νιώθω αγάπη για τον άλλον. Εφόσον έτσι και αλλιώς μέσα μου αγαπάω τον άλλον, γιατί να περάσω ώρες και μέρες με μούτρα, τι εξυπηρετεί. Γιατί να επιτρέπω την καρδιά μου, το νου μου να μπει σε μια τέτοια κατάσταση, έστω και για μία ώρα. Το εγώ μου. Προστατεύω το εγώ μου. Προστατεύω την αξία μου. Θα μιλήσω εγώ πρώτο. Ο άλλος να μιλήσει πρώτο. Σας είπε για αυτό το παιχνίδι με τα σημειώματα την γυναίκα και τον άντρα. Ποιος θα μιλήσει πρώτο. Εντάξει, μπορώ να προστατεύω τον εγώ μου και να χάσω την αγάπη και να ζω άλλη μία ώρα και άλλα 10 μέρες μέσα σε αυτή την κατάσταση που επιστημονικά αποδειγμένα πια μειώνει το αμυντικό μου σύστημα. Μειώνει την λειτουργία του αμυντικού συστήματος. Ή μπορώ να αφήσω το εγώ μου, να επιλέξω την αγάπη, να εκφράσω αυτό που θέλω. Δεν είναι ότι θα καταπιώ ότι νιώθω αδικία ή δεν θα εκφράσω την ανάγκη μου, αλλά θα μπω σε επικοινωνία. Δεν θα κρατάω αυτό το φράγμα που υπάρχει. Και θα μπω σε επικοινωνία με τον άλλο. Και το ίδιο με τον εαυτό μου. Γιατί να μην αγαπάω τον εαυτό μου. Είμαι μια έκφραση του Θείου, όπως και ο άλλος είναι μια έκφραση του Θείου. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να χάσω έστω και μία ώρα
νιώθοντας αμφιβολία για την αξία μου ή αμφιβάλλοντας αν αξίζω αγάπη. Αυτό είναι δεδομένο. Και χρειάζεται να κάνουμε EFT, μέθοδο Σεντόνα, ακούγοντας την καρδιά, οποιοδήποτε άλλη τεχνική, να φέρνω άλλες αλήθειες στο νου μου, ώστε όλο και λιγότερο να βρίσκομαι έξω από αυτή την κατάσταση. Να αποφασίζω να αγαπάω εμένα χωρίς όρους και να αγαπάω τον άλλον χωρίς όρους. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω ελαττώματα που χρειάζομαι να διορθώσω. Δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν έχει ελαττώματα που χρειάζεται να διορθώσει. Απλώς σημαίνει ότι ασχολιόμαστε με αυτά τα ελαττώματα σε ένα πνεύμα αγάπης. Δεχόμαστε. Ναι, έχω αυτό το πράγμα. Εσύ έχεις αυτό το πράγμα. Μπορούμε να το δεχτούμε. Μπορούμε να αγαπιόμαστε ο ένας τον άλλον με αυτά. Μπορούμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας με αυτά. Και ένα άλλο κλειδί. Πολλές φορές ο άλλος μπορεί να με αγαπήσει με τα ελαττώματά μου μόνο στο βαθμό που εγώ μπορώ να με αγαπάω με τα ελαττώματά μου. Πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται ότι ο άλλος δεν με δέχεται. Εσύ δέχεσαι τον εαυτό σου? Όχι. Τι περιμένεις? Πώς ο άλλος σε δεχτεί όταν εσύ ο ίδιος δεν δέχεσαι αυτό το κομμάτι του εαυτού σου? Έλκομαι από τον άλλον ακριβώς αυτό που κάνουμε εμείς τον εαυτό μας. Τότε είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργήσουμε αυτή την θετική σχέση αγάπης και για μας και για τον άλλο άνθρωπο. 8. Αποφασίζω συνειδητά να μάθω, να νιώθω και να μοιράζομαι μαζί σου τα συναισθήματά μου χωρίς να σου επιρρύπτω ευθύνες και να έχω την ικανότητα να ακούω δικά σου συναισθήματα χωρίς να τα πάρω προσωπικά. Εδώ είναι, θέλει μεγάλη τέχνη και μεγάλη επίγνωση. Να μπορώ να κάνω ένα εγώ μήνυμα στον άλλον εκφράζοντας ότι νιώθω πόνο, νιώθω απογοήτευση, νιώθω αδικία. Γιατί νιώθω όλα αυτά? Επειδή οι προγραμματισμοί μου με κάνουν να νιώθω όλα αυτά. Εσύ είσαι το ρέθισμα. Εσύ είσαι το ρέθισμα. Έχω αυτούς τους προγραμματισμούς. Δεν σημαίνει ότι δεν ζητάω μια αλλαγή συμπεριφοράς από σένα. Αλλά θέλω να καταλάβεις ότι δημιουργώ αυτά τα συναισθήματα μέσα μου όταν εσύ κάνεις αυτά ή όταν δεν κάνεις αυτά που θα ήθελα να κάνεις. Ότι η ικανότητα μοιραστώ με τον άλλον τα συναισθήματά μου χωρίς να επιρρύπτω τις ευθύνες σε αυτόν. Αυτό σημαίνει βέβαια αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι παίρνω την ευθύνη για την πραγματικότητά μου. Αλλά παίρνοντας την ευθύνη δεν σημαίνει ότι δεν εξηγώ στον άλλον πώς νιώθω όταν συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ποια συμπεριφορά χρειάζομαι από τον άλλον. Και εφόσον με αγαπάει, πιθανόν να ενδιαφέρεται να ξέρει αυτό. Εσείς θέλετε να ξέρετε ή όχι? Θέλετε να ξέρετε αν ο άλλος δεν νιώθει καλά με μια συμπεριφορά σας? Θέλετε, δεν είναι? Τώρα μερικοί άνθρωποι μπορεί να δεν θέλουν να ξέρουν, αλλά θέλουμε να ξέρουμε οι περισσότεροι. Εντάξει, αλλιώς με έλεγε. Αλλά στο κάτω-κάτω θέλουμε να ξέρουμε. Γιατί μας συμφέρει να ξέρουμε. Δεν είναι? Γιατί πού θα πάει αυτό? Μετά από ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, δέκα χρόνια ξαφνικά ή ο άνθρωπος θα αρρωστήσει ή θα μας αφήσει έτσι χωρίς να έχει πει τίποτα ή θα είναι συνέχεια θυμωμένος και θα ξεσπάσει επάνω μας για ψηλά πράγματα. Οπότε θα θέλαμε να ξέρουμε και εφόσον θα θέλαμε να ξέρουμε, το σωστό είναι να ενημερώσουμε και τον άλλον για αυτά τα συναισθήματα που έχουμε, αλλά με τρόπο που δεν κατηγορούμε αλλά απλώς μοιραζόμαστε συναισθήματα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της απόφασης. Το άλλο κομμάτι της απόφασης είναι ότι να έχω την ικανότητα να ακούω ότι δεν νιώθεις καλά, ότι δεν είσαι ευχαριστημένος μαζί μου, ότι χρειάζεσαι κάτι άλλο ή ότι νιώθεις αδικία ή πόνο, χωρίς να το πάρω προσωπικά. Είναι σαν να είμαι ένας συντονιστής στην αρμονική ζωή ή ένας ψυχολόγος και ακούω να μιλάς σε κάποιον άλλον. Α, δεν παίρνεις αυτά που χρειάζεσαι από αυτόν.
τι χρειάζεται, τι κάνει. Σε αυτή την περίπτωση δεν το παίρνω προσωπικά, κάνω ενεργητική ακρόαση. Δηλαδή την ικανότητα να βγω από τον εαυτό μου, όταν ακούω τον άλλο να πει ότι δεν είναι καλά, την ικανότητα να επιτρέψω τον άλλο να έχει την ιδιοκτησία του προβλήματός του, να μην νιώθω ότι φταίω εγώ, ότι ο άλλος, όπως εγώ δημιουργώ δική μου πραγματικότητα με τη συμπεριφορά του άλλου, ο άλλος δημιουργεί δική του πραγματικότητα με δική μας. Συνήθως αυτό που κάνουμε, μπαίνουμε σε μια αμυντική θέση, αρχίζουμε με ένα αντίλογο ότι όχι δεν είναι έτσι, όχι κοίταξε εσύ το κάνεις περισσότερο από μένα, αλλά έχουμε ξεφύγει από όλο το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο άλλος δεν νιώθει καλά. Και η συζήτηση είναι πώς μπορεί να νιώθει καλά. Ποιες πεπιθήσεις μπορεί να αλλάξει, τι άλλο μπορεί να αλλάξει μέσα στον αυτό του, και δεύτερο, τι μπορώ να κάνω να σε βοηθήσω. Δεν χρειάζομαι να μπω σε αμυντική θέση. Αν θέλω να μπορώ να κάνω εγώ μηνύματα και να μην μπει ο άλλος σε αμυντική θέση, πρέπει και εγώ να μπορώ να ακούω το εγώ μήνυμα του άλλου χωρίς να μπω σε αμυντική θέση. Πες μου, αυτό με ενδιαφέρει. Θέλω να νιώθεις καλά. Θέλω να ξέρω τι χρειάζεται από μένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να κάνω το κάθε τι που χρειάζεται από μένα, παρόλο που σε αγαπάω. Και όπως είναι φτιαγμένη η ζωή, υπάρχουν πράγματα που οι άνθρωποι χρειάζονται από εμάς που δεν πρέπει να δώσουμε για δική τους εξέλιξη. Και πράγματα που εμείς θέλουμε από τους άλλους που δεν πρέπει να μας δώσει για δική μας εξέλιξη. Ή μέχρι να αλλάξουμε κάτι μέσα μας. Αλλά πάντα έχουμε την ικανότητα να ακούσουμε αυτό που χρειάζεται ο άλλος και να ακούσουμε ότι έχει κάποια αρνητικά συναισθήματα χωρίς να θυγόμαστε, χωρίς να νιώθουμε φόβο, χωρίς να νιώθουμε ανοχή, και να μπορούμε να τον ακούσουμε σαν ψυχολόγο ακούγοντας τι χρειάζεται και τι μπορεί να γίνει, και να ρωτήσουμε βέβαια τι χρειάζεται από μας να νιώθει καλύτερα. Και αν μπορούμε να το δώσουμε, οπωσδήποτε να το δώσουμε. Και αν δεν μπορούμε, με αγάπη να εξηγήσουμε ότι δεν μπορούμε. 9. Αποφασίζω συνειδητά να είμαι αυτάρκης και ολοκληρωμένος με τον εαυτό μου. Τώρα, αυτή την συνειδητή απόφαση δεν θα δείτε ούτε σε κανένα έργο στο σινεμά, ούτε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, ούτε σε κανένα βιβλίο. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ταυτίζουν την ικανότητα της αυτάρκειας με την συνειδητή αγάπη. Εγώ όμως το βλέπω σαν βασική προϋπόθεση για την συνειδητή αγάπη. Γιατί αλλιώς η αγάπη μου είναι και αγάπη, αλλά είναι και ανάγκη και εξάρτηση. Όσο είμαι εξαρτημένος σε κάποιον, δεν μπορώ να τον αγαπήσω αγνά. Θα υπάρχει αγάπη, αλλά μαζί με την αγάπη θα υπάρχει ανάγκη για ασφάλεια, για επιβεβαίωση, για απόλευση, κάτι που χρειάζομαι. Όταν χρειάζομαι κάτι από κάποιον και δεν μου το δίνει, τότε αρχίζω να νιώθω αρνητικά συναισθήματα και χάνω την αγάπη μου. Άνθρωποι λένε, τώρα αν δεν χρειάζομαι τον άλλο, γιατί να είμαι μαζί του? Επειδή τον αγαπάω. Επειδή περνάω όμορφα. Επειδή τον απολαμβάνω. Επειδή τον θαυμάζω. Τον εκτιμάω. Επειδή κάνουμε πράγματα μαζί, επειδή συνδημιουργούμε μέσα στην ζωή. Δεν υπάρχει μόνο η εξάρτηση. Υπάρχουν τόσοι λόγοι να ενωθούμε με μια άλλη ψυχή, που δεν χρειάζεται να περιέχει το φόβο ότι δεν υπάρχει ζωή για μένα χωρίς τον άνθρωπο αυτό. Και τότε η σχέση γίνεται πάρα πολύ όμορφη, γιατί φεύγουν όλα τα παιχνίδια που δημιουργούνται με την εξάρτηση. Το θύμα, ο ανακριτής, ο τρομοκράτης, ο απόμακρος, όλα αυτά τα παιχνίδια χάνουν το νόημά τους. Η στιγμή που ο καθένας είναι και αυτάρκης μέσα στον εαυτό του. Τώρα, στη σημερινή κοινωνία έχουμε ταυτίσει την αυτάρκεια με την έλλειψη αγάπης. Και ότι αν αγαπάω κάποιον, δεν θα μπορώ να διανοηθώ να είμαι καλά χωρίς αυτόν. Και όχι μόνο αυτό, το θέλαμε και από τον άλλον.
Δεν θέλουμε να ξέρουμε ότι ο άλλος θα είναι καλά χωρίς εμάς. Είχα μια κοπέλα πριν από κάποιες μέρες που πέρασε με ένα χωρισμό. Και αφού κάναμε EFT, προσπάθησα να την βοηθήσω με το closure που λέμε στα αγγλικά, με το να ολοκληρώσει αυτό και να νιώθει ότι είναι ολοκληρωμένο. Και κάτι που συνήθως κάνω, λέω ότι τώρα το φαντάζεσαι να απομακρύνεται από σένα μέσα σε ένα φως και να εύχεσαι να είναι ευτυχισμένος στην ζωή του, στην εξέλιξή του και εσύ στην δική σου εξέλιξη και δική ζωή. Και ανοίγει τα μάτια, δεν τη τσαντίζουμε με την ιδέα ότι μπορεί να είναι ευτυχισμένος χωρίς εμένα. Όμως είναι ένα πολύ σκοινό πράγμα. Δεν θέλω να ξέρω ότι μπορεί να είναι ευτυχισμένος χωρίς εμένα. Θέλω να είναι εξαρτημένος, θέλω να είναι πολύ δυστυχισμένος χωρίς εμένα. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη. Τι σχέση έχει αυτό με την αγάπη? Η αγάπη είναι ότι θέλω τον άλλον να είναι καλά όπου και να είναι, με τον τρόπο που οδηγείται από μέσα του και με όποιον. Αυτό είναι η πραγματική αγάπη για έναν άνθρωπο. Τότε η απόφυση αυτή για την αυτάρχεια σημαίνει, είναι διπλό, ότι και επιτρέπω και τον άλλον την αυτάρκεια. Επιτρέπω και τον άλλον να νιώθει καλά χωρίς εμένα και να επιλέγει να είναι με μένα, όχι επειδή με χρειάζεται και δεν μπορεί, αλλά επειδή με αγαπάει και με θαυμάζει. Δεν είναι καλύτερο αυτό? Αλλά από την ανασφάλεια μας θέλουμε να είναι με εμάς, επειδή δεν μπορούν να μην είναι με εμάς. Να υπάρχει μιζέρια αν δεν είναι με εμάς. Αυτό έχουμε συνηθίσει. Αυτό μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια. Αλλά δεν είναι η εξελιγμένη σχέση του μέλλοντος. Η εξελιγμένη σχέση του μέλλοντος ανάμεσα ανθρώπων που μια πνευματική οριμότητα είναι αυτό. Ότι είμαστε μαζί επειδή επιλέγουμε και όχι επειδή δεν μπορούμε αλλιώς. 10. Αποφασίζω συνδετά να τηρήσω τις συμφωνίες που έκανα μαζί σου. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι κάθε σχέση, η συνέπεια μεταξύ λόγου και πράξη. Κάθε φορά που κάποιος μας υπόσχεται ότι θα κάνει κάτι, που να είναι οτιδήποτε, από το να είναι ερωτικά πιστός, από το να βγάλει τα σκουπίδια ή να πλένει τα πιάτα και δεν το κάνει, αυτό δημιουργεί ένα ρήγμα μέσα μου. Αυτό δημιουργεί μια απογοήτευση, ένα παράπονο. Χάνω την εμπιστοσύνη μου, νιώθω αδικημένος. Και κάθε φορά που γίνεται και αυτό από τις δύο πλευρές, ότι αρχίζει να χάνεται η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων αυτών. Είναι και μία έλλειψη σεβασμού. Από την άλλη πλευρά, τουλάχιστον ο καθένας μπορεί να το εισπράξει σαν έλλειψη σεβασμού. Μπορεί να μην είναι η έλλειψη σεβασμού εκ μέρους σας που δεν τηρείς τις συμφωνίες, μπορεί να είναι η έλλειψη έλεγχου του εαυτού σας. Γιατί οι άνθρωποι κάνουν συμφωνίες και μετά δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους για να τηρήσουν την συμφωνία. Ότι είναι πολύ σημαντικό σε οποιαδήποτε σχέση, όχι μόνο σε συντροφική και εργατική σχέση και κοινωνική σχέση, οποιαδήποτε σχέση, να μάθουμε να τηρήσουμε συμφωνίες ή να μην κάνουμε συμφωνίες. Να μην είμαστε τόσο πρόθυμοι να κάνουμε συμφωνίες που δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να εκπληρώσουμε. Να προσέξουμε τι λέμε. Δυστυχώς υπάρχει μια νοοτροπία ότι για να μην δυσαρεστώ τον άλλον λέω ναι και μετά κάνω ό,τι θέλω. Αυτό δεν βοηθάει μια σχέση. Ο άλλος χρειάζεται να ξέρει αν θα γίνει, αν δεν θα γίνει κάτι που έχουμε συμφωνήσει. Δυστυχώς έχουμε προγραμματισμούς σαν ότι είναι ελευθερία να μην κάνεις αυτό που πρέπει. Έχουμε το προγραμματισμό του φόβου, του να πούμε όχι και λέμε ναι και μετά δεν το κάνουμε. Έχουμε το προγραμματισμό ότι θα χάσουμε την αγάπη του άλλου αν λέμε όχι, αλλά λέμε ναι,
αλλά δεν το κάνουμε. Ότι είναι πολύ σημαντικό σε μια σχέση συντετής αγάπης να σκεφτούμε τις συμφωνίες που κάνουμε και αν τις κάνουμε να τις στηρίσουμε και αν δεν μπορούμε, αν βλέπουμε στην πορεία ότι δεν μπορούμε, τότε να το πούμε και όλα. Να μην το αφήσουμε έτσι. Ξέρεις, κάναμε αυτή τη συμφωνία, βλέπω τώρα ότι δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ, δεν έχω διάθεση, θα ήθελα να κάνουμε μια άλλη συμφωνία σε σχέση με αυτό. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. 11. Αποφασίζω συνδετά να μάθω να επικοινωνώ αποτελεσματικά. Τώρα αυτό είναι ολόκληρο κεφάλαιο της αποτελεσματικής επικοινωνίας που περιέχει το εγώ μήνυμα και την ενεργητική ακρόαση. Αν δεν το έχετε μάθει, προτείνω να το μάθετε. Τα 4 τελευταία μαθήματα του πρώτου χρόνου αυτογνωσίες ασχολούνται αποκλειστικά με το θέμα αυτό. Μπορείτε να τα ακούσετε ή να ξαναακούσετε. Υπάρχει το βιβλίο «Σχέσεις συνειδητής αγάπης», που είναι όλα αυτά που λέμε, και όλα αυτά που λέμε σήμερα είναι μέσα στο βιβλίο αυτό, «Σχέσεις συνειδητής αγάπης», και έχει και κομμάτι για την επικοινωνία. Και το βιβλίο «Εμείς και οι σχέσεις μας» ασχολείται πολύ με το θέμα της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Βασικά αποτελείται από το να μπορώ να εκφράσω ανάγκες και συναισθήματα χωρίς να κριτικάρω και να απορρίπτω σαν εγώ μηνύματα και να μπορώ να ακούσω τις ανάγκες και του άλλου χωρίς να θίγομαι. Και 12. Αποφασίζω συνειδητά να καλλιεργήσω την σχέση μου με το Θεό. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι κάθε σχέση, ότι όσο πιο πολύ μπορώ να πάρω από την σχέση μου με το Θείο, όπως εσείς αντιλαμβάνεστε το Θείο, με η μορφή, χωρίς μορφή, είναι δικό σας θέμα, πώς το φαντάζεστε, αυτή την δημιουργική πηγή, αυτή η συνειδητότητα, η ενέργεια, μπορώ να πάρω με πολλά πράγματα από εκεί, από αυτή την σχέση, που συνήθως προσπαθούμε να πάρουμε από την συντροφική σχέση ή άλλες σχέσεις στην ζωή μας. Παίρνοντας αυτά από εκεί, μας κάνει πολύ πιο αυτάρκης, πολύ πιο με περισσότερη πληρότητα μέσα μας, ώστε να μην είμαστε τόσο εξαρτημένοι στον άλλο άνθρωπο για αυτά που χρειαζόμαστε. Και όσο λιγότερο εξαρτημένοι είμαστε, τόσο πιο συνδυτή η αγάπη μας για αυτόν τον άνθρωπο. Κάτι ακόμα για το προηγούμενο που είπα, για το να μην τηρήσουμε συμφωνίες. Προσέξτε επίσης την παγίδα που κάνουν μερικοί άνθρωποι να δοκιμάσω την αγάπη του άλλου. Να δοκιμάσω αν με αγαπάει και μέχρι πού θα με αγαπάει. Δηλαδή πόσο πράγματα μπορώ να κάνω που είναι αρνητικά και ακόμα να με αγαπάει. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε όταν δεν είχαμε αγάπη χωρίς όρους σαν παιδιά. Και μαθαίνουμε να αρχίσουμε να δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο άλλος μας αγαπάει και γινόμαστε αρνητικοί υποσυνείδητα για να δοκιμάσουμε την αγάπη του άλλου. Και επίσης η ψευδέστηση ότι είμαι ελεύθερος όταν δεν κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Είναι μια ψευδέστηση ελευθερίας. Και τώρα είναι 12 συνδετές αποφάσεις. Θα κάνουμε σε λίγο μια άσκηση επάνω σε αυτό, όπου θα ζητήσω να φανταστείτε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, μπορεί να είναι σύντροφος που έχετε τώρα, ένα προηγούμενο σύντροφο, μπορεί να είναι κάποια άλλη σχέση, φίλο ή γονιό ή παιδί, μπορεί να είναι κάποιο ιδανικό σύντροφο που έχετε στο νου σας, και θα σας ζητήσω μέσα στην χαλάρωση να φανταστείτε ότι κάνετε αυτές τις 12 αποφάσεις. Θα περάσουμε από τις 12 αποφάσεις και θα οραματιστείτε ή θα φανταστείτε ότι το κάνετε και να δείτε πώς νιώθετε με την ιδέα αυτή. Αν υπάρχουν αντιστάσεις, αν νιώθετε όμορφα, αν φοβάστε αυτές τις αποφάσεις με τον άλλο άνθρωπο. Εκτός από αυτό, θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματολόγιο στις σελίδες 26 και η σελίδα 27
που εκεί υπάρχουν άφθονες ερωτήσεις για την κάθε απόφαση. Χωρίζεται στις 12 αποφάσεις και υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε πού βρίσκεστε σε σχέση με τις 12 αποφάσεις αυτές. Προτείνω ότι αν αυτή τη στιγμή είστε σε μια σχέση που θέλετε να μετατρέψετε τουλάχιστον μονοπλευρά από δική σας πλευρά, ανεξάρτητα με τι αποφασίζει να κάνει ο άλλος, ή αν θέλετε να κάνετε αυτή την άσκηση νοερά στο νου σας, να δείτε πού βρίσκεστε γενικά με την ικανότητά σας να ζήσετε αυτές τις 12 αποφάσεις, να πάρετε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις σε σχέση με τον άνθρωπο αυτό. Και αν είστε σε μια σχέση με κάποιον αυτή τη στιγμή, δώστε το ερωτηματολόγιο και σε αυτόν. Και ζητήστε μήπως θέλει και ο άλλος να συμπληρώσει, να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις. Θα μάθετε πολλά ο ένας για τον άλλον. Και έχοντας πει αυτό, να σας πω επίσης για το παιχνίδι της αγάπης που έχουμε στο γραφείο, που έχει ένα πακέτο, έχει 4 πακέτα για την επικοινωνία, 2 για φίλους, 1 για ζευγάρια και 1 για οικογένειες. Και μπορείτε να βάλετε αυτό το πακέτο με κάρτες, με ερωτήσεις στο κέντρο, και ο καθένας στην σειρά παίρνει με μια κάρτα, με μια ερώτηση και απαντάει την ερώτηση. Και μετά σειρά του άλλου και σειρά του άλλου. Και μαθαίνουμε πράγματα για τον άλλο που πιθανόν να μην μάθουμε με κανένα άλλο τρόπο, και ο άλλος μαθαίνει από εμάς πράγματα και φέρνει και ενότητα και γέλιο, και είναι όμορφο παιχνίδι και όμορφο δώρο. Αλλά έχει και 4 εφαρμογές: φίλους, γονείς και παιδιά και ζευγάρια. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι επικοινωνίας. Κάναμε αυτή κάτι την που άσκηση, θέλετε, ας το κάνουμε τώρα και μετά αν έχετε ερωτήσεις, αν προλάβουμε. Μπορείτε να ξαπλώσετε αν θέλετε ή να καθίσετε. Και δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο να συζητήσουμε σήμερα. Εύχομαι να σκεφτείτε αυτές τις 12 αποφάσεις, να δείτε όποια εμπόδια έχετε προς την εφαρμογή. Το ερωτηματολόγιο στις σελίδες 26 και 27 έχουν αυτό το στόχο, να σας βοηθήσουν να δείτε πού εμποδίζεστε να τα εφαρμόσετε και να καταλάβουμε ότι έχουμε κάθε όφελος. Δηλαδή η αγάπη κυριολεκτικά είναι η λύση για κάθε περίπτωση. Εύχομαι να ωφεληθείτε από αυτά. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Θα σας δούμε. Να είστε καλά. Εσείς, ή να πείτε εσείς, πριν κάνουμε αυτή την νοηρή άσκηση με τις 12 αποφάσεις. Κάτι που θέλετε να ρωτήσετε ή να πείτε, ναι. Νομίζω πως όλα αυτά είναι καλά που τα είπες και τα δέχομαι, αλλά συνήθως υπάρχει ο φόβος πίσω από όλα αυτά. Φόβος που μας εμποδίζει σε αυτά, ναι. Δηλαδή φοβάσαι την εγκατάλειψη, φοβάσαι την απόρριψη, φοβάσαι την... Και αυτό είναι που σε εμποδίζει συνήθως να προχωρήσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ο φόβος που μας εμποδίζει. Είναι δύσκολο να φτάσεις να... Πρέπει πρώτα να απορρίψεις το φόβο σου και μετά να προχωρήσεις. Διότι αυτό είναι ένα στίχο μπροστά σου και δεν θέλεις να κλείνει. Okay, πρώτο μπορούμε να κάνουμε EFT για το φόβο. Είναι πολύ αποτελεσματικό και μπορούμε να κάνουμε EFT για τα παιδικά βιώματα και οποιαδήποτε βιώματα και του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά και των παιδικών χρόνων που έχουν συντελέσει να δημιουργήσουν αυτό το φόβο. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Να ρισκάρουμε. Όποτε ρισκάρεις. Αυτό είναι μια πεποίθηση. Όποιος δεν ρισκάρει δεν κάνει τίποτα στην ζωή του. Η χειρότερη περίπτωση τι είναι? Η χειρότερη περίπτωση είναι να στενοχωρηθώ,
επειδή κάποιος δεν με ήθελε ή μου συμπεριφέρθηκε άσχημα. Αυτό δεν ξεπερνιέται. Ξεπερνιέται, αλλά δύσκολα. Δύσκολα, δεν είναι εύκολο να ξεπεράσεις. Δηλαδή, ακούω την επιλογή που κάνεις. Αποφασίζω να στηριχθώ την αγάπη μου προς κάποιον, την αγάπη από τον άλλον, την συντροφιά, την ομορφιά και την εξέλιξη μέσα από μία σχέση, επειδή μπορεί να στενοχωρηθώ. Σε πολλά πράγματα μπορείς να στενοχωρηθείς μέσα στην ζωή. Ο φόβος δεν είναι καλός οδηγός. Δεν υπάρχει όμως. Εγώ συμφωνώ, έχω βιώσει αυτό το πόνο στην ζωή μου και ξέρω ένα πράγμα, ότι περνάει. Περνάει, το ξέρω πως περνάει. Οκ. Η στιγμή που περνάει, γιατί να χάσω τόσο χρόνια από την ζωή μου για την πιθανότητα ότι μία μέρα μπορώ να πονέσω για ένα μήνα. Και ξέρεις κάτι άλλο. Έχει λογική αυτό? Όχι, δεν έχει. Σκέψου το. Δηλαδή, χάνω χρόνια από την ζωή μου ή φοβόμενος να δημιουργώ μια σχέση ή φοβόμενος να παραδοθώ ολοκληρωτικά με αγάπη σε μια σχέση και να δημιουργήσω μια σχέση της αγάπης, ή η στάση μου της αποχής δημιουργεί μια στάση αποχής και από τον άλλον και ρεζώ συμβατικά με κάποιον μέσα στην ζωή μου. Όταν ο στόχος της ανθρώπινης εξέλιξης είναι η ενότητα. Και αν δεν μπορώ να βιώσω ενότητα με έναν άνθρωπο, πώς θα βιώσω ενότητα με όλη την ανθρωπότητα? Τώρα δεν είναι ανάγκη να είναι σύντροφο. Μπορεί να είναι και παιδί, μπορεί να είναι και σύντροφο, μπορεί να είναι και φίλος. Δεν λέω ότι είναι απαραίτητο για την κάθε ψυχή να έχει μια συντροφική σχέση. Αλλά αν δεν είναι το ντάρμα μου να έχω μια σχέση, καλώς. Μπορεί να εξελίσσομαι χωρίς καμία σχέση. Αλλά αν απέχω από σχέση από φόβο, τότε δεν προχωρά πνευματικά. Δεν είναι μόνο θέμα ευτυχίας. Είναι θέμα ότι έχω ένα φραγμό και στην πνευματική μου εξέλιξη. Άλλο να το έχω, να μην το χρειάζομαι, να έχω αποδέξει κάτι άλλο να κάνω με την ζωή μου, σε αυτή την ζωή, και άλλο να το αποφύγω από φόβο του να πονέσω ή να στενοχωρηθώ ή να απογοητευτώ. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το προτείνω EFT για το φόβο και προτείνω να ρισκάρουμε. Χειρότερη περίπτωση, θα στενοχωρηθούμε για ένα μήνα. Τι έγινε? Σε σύγκριση με μια ολόκληρη ζωή κλεισμένη μέσα στον εαυτό μου, πώς συγκρίνονται αυτά τα δύο? Και ξέρεις κάτι, όποτε έχω ρισκάρει, βλέπω θετικά αποτελέσματα. Οκ, okay, τότε. Αλλά φοβάμαι. Φοβάσαι θετικά, μα. Όχι. Στη διαδικασία του πόνου. Αυτό είναι η σκεπτομορφή. Αγάπη ίσον πόνο. Και δεν ήταν αγάπη. Ήταν ανάγκη. Η αγάπη δεν μπορεί να φέρει πόνο. Η εξάρτηση. Υπάρχει μια φράση του Σουάμι Σατιτανάντα. No appointments, no disappointments. Δηλαδή, γοητεύεσαι, απογοητεύεσαι. Ωραία. Δεν ξέρεις, ερευνάς κάτι. Δεν είναι ανάγκη να νιώθεις ότι όλη η ευτυχία σου, έχεις βρει την ευτυχία της ζωής σου. Δεν έχεις βρει την ευτυχία. Η ευτυχία της ζωής σου είναι μέσα σου. Επέτρεψε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο να είναι όργανο να βιώσεις αυτό που υπάρχει μέσα σου. Και μπορούμε να χαιρόμαστε που ένας άνθρωπος μας βοήθησε να βιώσουμε αυτό που είναι μέσα. Δεν ήταν μέσα στον άλλον. Και επειδή έφυγε ο άλλος δεν το έχουμε πια, ήταν μέσα σε εμάς. Εμείς επέτρεψαμε τον άνθρωπο αυτό να δημιουργήσει αυτό. Είναι η επιλογή του καθενός. Απλώς λέω ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά του να έχω υπερβεί την ανάγκη για μια σχέση και είναι σεβαστό αυτό και μπορεί να υπάρχει και εξέλιξη έτσι χωρίς σχέση, και άλλο να φοβάμαι, και αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι ένα μπλοκάρισμα στην ζωή μου. Ναι, Μέρη. Είπες ότι έχουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Πιο δυνατά όμως. Είπες ότι έχουμε εμείς την ευθύνη του εαυτού μας. Ναι. Όμως όταν το ερέθιμα μας το δίνει ο άλλος, πώς να μην... Όταν... Όταν το ερέθιμα μας το δίνει ο άλλος.
Okay, θα στενοχωρηθούμε, θα θυμώσουμε, θα βρίσουμε, μετά θα θυμηθούμε ότι έχουμε επιλέξει αυτό. Ναι, θα θυμηθούμε ότι δημιουργώ την πραγματικότητά μου και θα ρωτήσουμε τον εαυτό μας, τώρα γιατί δημιουργείς αυτό, γιατί η ζωή εκείνος. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι εκείνος το έκανε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι τυχαίο που ο άλλος είναι εκεί, είναι τυχαίο αυτό που κάνει. Κάτι χρειάζεται να μάθουμε. Αν αυτό που χρειάζεται να μάθουμε είναι ότι αξίζουμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που μας δίνει ο άλλος, και αυτό είναι μάθημα, δεν είναι. Και αν χρειάζεται να μάθουμε να διαπραγματευόμαστε με περισσότερη αυστερότητα με τον άλλον και να μην επιτρέψουμε την συμπεριφορά, και αυτό μάθημα. Το μάθημα δεν είναι πάντα να δεκτώ. Καμία φορά είναι να δεκτώ και να μην με νοιάζει. Και να συγχωρώ. Άλλες φορές είναι να συγχωρώ, άλλα να ζητάω κάτι άλλο. Τι? Νομίζω πάντα βοηθάει να δεκτούμε, πάντα, γιατί εμείς νιώθουμε καλύτερα, αλλά πάντα αν θεωρούμε ότι η συμπεριφορά του άλλου είναι άδικη ή ανήθικη, αν νιώθω αρνητικά με αυτό που κάνει, να εξηγήσω ότι νιώθω αρνητικά, γιατί όχι, με ένα εγώ μήνυμα, χωρίς να τον απορρίψω, χωρίς να κατηγορώ, ξέρεις, υποφέρω όταν κάνεις αυτό. Τότε προσπαθούμε, αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, να δούμε τι μάθημα έχουμε. Υπάρχουν 4 βασικά μαθήματα όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουμε. Ένα είναι ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε με άλλο τρόπο. Ή δεν επικοινωνούμε αρκετά καλά, ή επικοινωνούμε με τρόπο που βάζει τον άλλον σε άμυνα και δεν τον προδιαθέτει να ακούσει το αίτημά μας. Το δεύτερο μάθημα είναι ότι το μάθημά μας είναι να μην χρειαζόμαστε αυτό από τον άλλο άνθρωπο. Δηλαδή να είμαστε καλά μέσα μας χωρίς να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Το τρίτο είναι ότι μέσα μας υπάρχει υποσυνείδητη αντίσταση, ότι δεν πιστεύω ότι αξίζω αυτό που ζητώ ή ότι μπορώ να έχω αυτό που ζητώ, ή αν το παίρνω θα νιώθω υποχρεωμένος ή ότι θα χάσω κάτι. Το ότι ζητάω κάτι που υποσυνείδητα δεν θέλω. Ναι. Και τέταρτο, ότι μπορεί να ζητάω κάτι, αλλά η συμπεριφορά μου προς τον άνθρωπο αυτό δεν τον προδιαθέτει να μου δώσει αυτό που θέλω. Χρειάζεται να αλλάξω μια συμπεριφορά, ίσως κριτικάρω, του σχολιάζω και του κάνω κάτι που δεν βοηθάει τον άλλο να έχει διάθεση να ικανοποιεί την ανάγκη μου. Τότε πρέπει να ψάξω εδώ τι μάθημα έχω εδώ, όταν δεν ο άλλος ανταποκρίνεται. Είχετε κάτι, ναι. Παίρνουμε εμείς από εδώ. Μπορεί να εφαρμόσεις αυτά που λέμε. Ναι. Ο άλλος, επειδή είναι προγραμματισμένο διαφορετικά, και σε ακούει. Okay. Υπάρχουν φορές που χρειάζεται να κάνουμε μονόπλευρες αποφάσεις. Ότι εγώ κάνω την μονόπλευρη απόφαση να είμαι έτσι στη σχέση μου. Εγώ κάνω την μονόπλευρη απόφαση να αγαπάω, να επικοινωνώ, να συγχωρώ, να εκφράζω τις ανάγκες μου και να είμαι όπως εγώ θα ήθελα ο άλλος να είναι, να τηρώ τις 12 αποφάσεις. Εγώ λέω ότι αποκλείεται να μην έχει κάποια επίδραση, σταδιακά. Κάποια στιγμή, εφόσον η ζωή είναι καθρέφτης, οι πιθανότητες είναι μεγάλες ότι θα υπάρχει κάποια αλλαγή. Θα βρεις τις αιτίες τα παιδικά σου χρόνια που σε έχουν κάνει να αμφιβάλλεις ότι αξίζεις αυτό που ζητάς και θα κάνεις EFT ή TAT ή BSFF, οποιαδήποτε τεχνική, να αποφορτίζεις αυτά και να μπορείς, θυμόμενοι αυτές τις εμπειρίες του παρελθόντος, να βιώσεις το γεγονός ότι αξίζεις αγάπη, σεβασμό και ό,τι άλλο είναι. Ζήτησε βοήθεια από κάποιο συντονιστή. Να το δουλέψεις μεθοδικά με κάποιο συντονιστή. Εγώ πιστεύω ότι έχεις κάποια ψυχολογική αντιστροφή. Κάποιο φόβο το να αλλάξει αυτό που θέλεις να αλλάξει. Αυτό πρέπει να βρεις.
τι φοβάσαι ότι θα γίνει, αν δεν φοβάσαι πια. Τις... Δεν αξίζω να το πάρω. Αυτό. Οκ, okay, δούλεψε αυτό, ότι δεν το αξίζεις. Γιατί αν δουλεύουμε αυτά και να υπάρχει μια ψυχολογική αντιστροφή, δεν θα πετύχει. Πρέπει να δουλέψουμε με την αντιστροφή που έχουμε. Ναι. Πάνω στο θέμα της ειλικρίνειας, σε κάποιες περιπτώσεις ζω πολύ και μοιραία στο ζευγάρι, στην περίπτωση της απιστίας. Όταν πεις τον άλλον τι έχει γίνει, μπορεί να πολύ μοιραία με τη σχέση. Ναι. Να αντιδράει τόσο άσχημα ο άλλος. Ναι. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ότι ο άλλος θα αποφασίζει ότι δεν θέλει να είναι πια μέσα στην σχέση. Αν... Να μην σου έχει ποτέ εμπιστοσύνη. Α? Ναι. Παρόλο που εσύ είσαι, ναι. Ειλικρινά. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι δύσκολο για κάποιον να μοιραστεί με τον άλλον, αλλά η άλλη επιλογή τι είναι. Είναι. Πόσο χρόνια μπορείς να ζεις με αυτό. Εγώ δεν μπορούσα, αλλά συνήθως αυτό γίνεται. Ότι γίνεται, γίνεται. Όλο το πράγμα εξαιτιέται πάνω σε τι είναι πιο σημαντικό για μένα. Να έχω την σχέση μέσα σε ένα ψέμα ή να έχω την σχέση αν αντέχει μέσα στην αλήθεια. Αυτό είναι μια απόφαση. Κατάλαβες. Ναι. Ναι. Πιο δυνατά όμως. Ποια ήταν τα αίτια που ξεοδήγησαν σε αυτή την πράξη. Εκεί μπορεί... που πιθανόν να διευκολύνει την επικοινωνία. Το άνοιγμα και το να πλησιάσει τον άλλον, να μοιραστείς, να είσαι πιο κοντά στην αλήθεια. Ναι. Και μπορεί να βοηθήσει πολύ να γίνει μια πιο ειλικρινή σχέση. Mm. Είναι σίγουρο αυτό. Μπορεί να χαλάσει η σχέση και μπορεί να γίνει πολύ πιο όμορφη. Είναι το ρίσκο. Ναι. Σε ρωτάει κιόλας, δεν τα λες από μόνος σου. Αλλά βλέπεις ότι δεν μπορεί να ακούσει την αλήθεια. Το ξέρεις ότι μπορεί να ακούσει την αλήθεια. Τι κάνεις σε αυτήν την περίπτωση, του λες την αλήθεια ή λες ότι αφού ξέρω θα γίνει χαμός, το αποκρύπτω. Η αλήθεια, θα λες την αλήθεια, μπορείς να πεις την αλήθεια, ότι φοβάσαι να πεις την αλήθεια. Καλά, εκτός από αυτό δεν μπορεί. Δεν είναι μόνο σε θέμα απιστίας που όλοι το καταλαβαίνουν για ποιο λόγο άλλος δεν είναι. Αν δεν σε ρωτάει κάτι απλό και ξέρεις ότι η άποψή του είναι τελείως διαφορετική από αυτό. Okay, η άλλη επιλογή τι είναι. Αν του πεις αυτό που θέλει να ακούσει. Okay, και νιώθεις καλά με αυτό. Όχι, εγώ νιώθω καταπίεση. Okay, τότε είναι η επιλογή αυτή. Όχι, αλλά και πολύ, έχω καταλάβει ότι και πολύ πολύ αλήθεια. Μιλάμε εδώ όμως, δεν μιλάμε για σχέση συνεργατών. Ναι. Μιλάμε για σχέση συντρόφων. Ναι. Έναν άνθρωπο με τον οποίο θα ζήσω την ζωή μου. Ναι, αλλά δεν πρέπει να έχεις διάκριση ποιος μπορεί να ακούσει κάποια πράγματα και ποιος όχι. Αν ο μόνος φόβος μου είναι ότι ο άλλος δεν έχει την ωριμότητα να εμποδίζει ζημιά στον εαυτό του, μπορεί να υπάρχουν φορές που αν η μόνη έννοια μας είναι η ζημιά στον άλλον, να κάνουμε τέτοια επιλογή και να είμαστε εντάξει με την συνείδησή μας. Και δεν είναι, αν ο λόγος είναι φόβος της σύγκρουσης, η φόβο η απόρρευση από τον άλλον, η φόβο για μια φασαρία, τότε αυτό πιθανόν να μην είναι το καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης. Κατάλαβες. Ότι θα εξαιτιέται πάνω στο κίνητρο. Αν προσπαθούμε να προστατεύουμε τον άλλον ή απλώς φοβόμαστε κάποια σύγκρουση. Νομίζω ότι δεν μπορεί να ανθίζει πραγματική αγάπη σε μια τέτοια κατάσταση. Ότι ο μόνος λόγος που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι ο άλλος να μήπως έχουμε κάποια πληροφορία για την υγεία του ή οτιδήποτε άλλο που
ή την γνώμη κάποιου άλλου ανθρώπου ή αυτόν, κάτι τέτοιο, που νιώθουμε ότι η συναισθηματική του ωριμότητα αυτή τη στιγμή δεν τον επιτρέπει να χειρίζεται αυτές τις πληροφορίες θετικά. Όσο αφορά πράγματα που έχουμε κάνει εμείς, οι αντίθετες γνώμες και τέτοια, νομίζω ότι αν θέλουμε μια σχέση συνετής αγάπης, θα πρέπει να το ρισκάρουμε. Και το ξεπερνάμε.